δύναμη και να εξυπηρετήσουν και τους δικούς τους και πήρανε από την γειτονιά τους ό,τι είχαν σκοροφαγωμένους κτλ. Κτλ. Και προσπαθούν να τους φτιάξουν με τίτλους. Άκου στρατηγικούς σχεδιασμού τώρα. Το γράψει το σχεδιασμό με αλφαγιώτα να σκοτωθούμε τώρα. Και πώς θα τον έβαλαν και στο άμυνας δηλαδή, χωρίς να έχει πάει φαντάρος για να τακτοποιήσει ταυτοχρόνως και την. Τη θητεία του. Τη θητεία του. Άλλος βάζει, αστεία πράγματα τώρα, μην παρασυρώμαστε παραπέρα. Ναι, ναι, τώρα μην... Φεύγαμε τώρα από το, αυτό, το... από το βασικό θέμα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Τώρα ο. Ναι. Για τη συνέντευξη, κυρίνη, για τη συνέντευξη του. Χάρη, ναι. Πριν, συγγνώμη λίγο. Μέχρι τι ώρα είναι ο χρόνος σου? Ένα 40 λεπτό ακόμη. Ναι. Γιατί? Όχι. Λέω αν είναι να πούμε ένα-δύο πραγματάκια και μετά να πάμε στη συνέντευξη του Σάκη του Κούγκα. Δηλαδή, να... θέλεις, ναι. Ναι, γι' αυτό ρωτώ το χρόνο. Κανόνες, έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε την εκπομπή μας πιο νωρίς σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα μέχρι τις 11 η ώρα δηλαδή. Πάνω κάτω. Πολύ ωραία. Να πούμε σε 2-3 πραγματάκια για την γενική κατάσταση που επικρατεί και μετά να πάμε στην συνέντευξη, να μην μπούμε κατευθείαν, ναι, ναι, ώστε να προετοιμάσουμε και τους ακροατές, διότι περιμένουν πολύ αυτή την ανάλυση που θα γίνει από εμάς για την συνέντευξη αυτή, η προσέγγιση εκ των υστέρων τα όσα είπε, έτσι. Λοιπόν, δημοσίευσα κιόλας έτσι στο Facebook ότι κάποια πράγματα που θα σχολιάσουμε, γιατί παραδείγματι κάρφωσε το Δημούλη, γιατί επένεσε τον Πουριοτόπουλο, γιατί ας πούμε άφησε έτσι στο χαλαρό την σημερινή διοίκηση Γκυρίνη, έτσι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, ας πούμε, θα τα αναλύσουμε ναι, στη συνέχεια μας. Λοιπόν, τώρα πώς βλέπουμε το όλο κλίμα με τις γείτονες και ιδιαίτερα με την Τουρκία και με το Σκοπιανό, δηλαδή, γιατί εδώ αρχίζουν και λένε ότι μπορεί να πάμε σε λύση. Βλέπεις λύση? Κοίταξε, καταρχήν τη λύση την επιβάλλει το ΝΑΤΟ, διότι θέλει να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να το έχει να στέρνεται. Βρήκε μια χαρά υπηρετικό προσωπικό στην Ελλάδα, το οποίο είναι πειθαρχημένο. Και μάλιστα δεν είναι απλώς πειθαρχημένο, αλλά σήμερα να λάβετε υπόψη ότι ό,τι υλοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν μπορούσε να το υλοποιήσει η δεξιά ή κεντροδεξιά κυβέρνηση. Δεν μπορούσε. Όχι, δεν γινόταν. Παραδείγματος χάρη, τώρα τις μειώσεις των συντάξεων 18% που έρχεται και ενδεχόμενη παράλληλη μείωση κατά 600 ευρώ το χρόνο από την μείωση του αφορολογίου στα 5.000, εάν το έκανε ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος, θα είχαν τελειώσει, θα τους είχαν περάσει από ειδικό δικαστήριο. Και όμως σήμερα το εμφανίζουν και ως ανάπτυξη. Λέει, πάμε πάρα πολύ καλά, αναπτυσσόμεθα και δεν ξέρω τι αναπτύσσονται, δεν ξέρω πώς αναπτύσσονται, σε ποιο σημείο αναπτύσσονται, πού δεν αναπτύσσονται. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αν αναπτύσσονται στα κάτω άκρα και δεν αναπτύσσεται ο εγκέφαλος, η κατάσταση είναι καταστροφική. Θα τρέχουν γύρω-γύρω και δεν καταλαβαίνουν γιατί κάνουν κύκλους. Για τα ελληνοτουρκικά είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υψηλών δυνατοτήτων και ισχυρής τρέλας. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με έναν Ερντογάν ο οποίος έχει αποφασίσει ότι η Τουρκία περνάει τις οριακές στιγμές, ή θα διαλυθεί ή θα γίνει αυτοκρατορία, και επιδιώκει να κάνει το δεύτερο ως πατριώτης Τούρκος. Καλά κάνεις αυτό. Βλέπουμε λοιπόν έναν Ερντογάν ο οποίος βγαίνει και λέει έναν Τραμπ ότι δεν σας υπολογίζουμε, αν τολμήσετε θα σας κάνουμε κτλ. Έναν Ερντογάν ο οποίος είπε τη Σοβιετική Ένωση ότι αεροπλάνο σας που θα μπει και το κατέριψε. Και μετά από δύο μήνες η Σοβιετική Ένωση και αυτός ο Πούτιν και τα λοιπά έκανε τα πικρά γλυκά και για να πουλήσει και αυτός τρία αεροπλάνα και δύο πυράβλους τα βρήκε. Έναν Ερντογάν ο οποίος είπε τον Μακρόν, ποιος σε ρώτησε ένα, τι είσαι δηλαδή. Με απολύτως αξιωματικό τρόπο θεωρώντας τον ότι είναι ένα σκουπίδι, μια υπερδύναμη, έτσι. Η Γαλλία έχει πυρηνικά. Βεβαίως. Είπε την Μέρκελ, την είπε ότι δεν σας υπολογίζουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συζητάμε τώρα για τους άλλους παρακατιανούς, Γιούγκερ κτλ. Κάτι καλά ανθρωπάκια δηλαδή για την Κυριακή του πρωί μετά την Εκκλησία να βάλουν το σταυρουδάκι. Αυτούς τους έχει για ψωμοτήρι. Είναι ένας ισχυρός ηγέτης και απέναντί του έχει έναν Τσίπρα. Αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι σαν να έχουμε ένα pitbull και ένα κανείς. Και αυτό που είπε, εγώ θα επιμείνω και πάλι, ότι μου υποσχέθηκε ότι σε 10-15 μέρες θα το τακτοποιήσει, δεν βγήκε να του πει ότι είσαι ψεύτης. Σημαίνει ότι το είπε. Και άσε μετά ότι έπρεπε το πει στον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό και αυτά και σουλτάνε και σουλτανίτσα και σουλτανίνα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Όταν του είπε ότι μου υποσχέθηκες ότι σε 10-15 μέρες θα το διευθύνει, έπρεπε να του πει ότι είσαι ψεύτης. Και όμως δεν υπόθηκε. Άρα λοιπόν έχουμε έναν ισχυρό γίγαντα. Το άλλο, κάποτε πρέπει και εμείς να σκεφτούμε, εάν ήταν η Ελλάδα 80 εκατομμύρια τάσο, ήταν περιορισμένη στο Βόλο
μεθόνι καμιά 300 μέτρα και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, και ήταν απέναντι η Σκόπελος, η Σκιάδος με πετρέλαια και ερχόταν η Τουρκία από εκεί μεριά και έλεγε αυτά είναι δικά μας. Θα να πεις τι θα λέγαμε εμείς, η Τουρκία 10 εκατομμύρια, εμείς 80. Ναι, εντάξει, με αυτή τη λογική όμως, αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες συμβάσεις. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή... τις οποίες όμως θα είμαστε ειλικρινείς. Τις συμβάσεις και τη συνθήκη της Λοζάνης την υπέγραψαν οι ισχυροί. Οι νικητές. Οι νικητές πάντα υπογράφουν με το στυλό το δικό τους. Λέει, γράφει εδώ πέρα αυτό που σου λέω εγώ. Με αυτή τη λογική λοιπόν, θα μου πεις δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Βεβαίως υπάρχει. Αυτή είναι, δυστυχώς, αυτό είναι που επικρατεί και επικρατούσε η χάρη. Τώρα. Εντάξει. Τώρα, όχι, θα παίρνω μια ακραία πέρα, να δούμε δηλαδή και από άλλη οπτική γωνία. Ας δούμε λίγο και πώς βλέπει ένας Τούρκος ηγέτης τα πράγματα. Εμείς καλά τα βλέπουμε, έχουμε δίκιο, λέμε η συνθήκη της Λοζάνης, το διεθνές δίκαιο αυτό, εκείνο κτλ. Σωστά. Να δούμε λίγο και καταλήγω τώρα. Πού είναι το διακύβευμα? Το διακύβευμα είναι τα πετρέλαια. Η ενέργεια, το αέριο. Είπε ο Βαρθολομαίος το 1991. Είχαμε μια χαρά αυτοκρατορία και βρέθηκαν κάτι ξεβράκωτοι, ξεσηκώθηκαν και τα διέλυσαν όλα. Για να δεις ότι δεν είναι αντίληψη μόνο που κυκλοφορεί στους κύκλους τους τουρκικούς, αλλά ήταν και σε δικούς μας κύκλους, οι οποίοι περνούσαν καλά επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και το σημαντικό από μαθηματικής πλευράς. Από αυτά τα ενεργειακά αποθέματα, Τάσο, υπεγράφει μια συμφωνία που όταν δοκίμασα να δω εμείς τι δικαιούμαστε να πάρουμε τελικά από την Exxon, την Mobil, την δεν ξέρω ποια κτλ. Δεν ξέρω αν ξέρεις ότι είναι το 30%. Κάτι λιγότερο από το 30%. Και δεν έχω την αίσθηση ότι αν ήταν στην εκμετάλλευση του Αιγαίου με την Τουρκία ότι θα παίρναμε λιγότερο από το 30%. Εμένα λοιπόν θα μου επιτρέψει να έχω από πλευράς οικονομίστικης πλέον. Ότι αν πρόκειται να μας τα πάρει ο Γάλλος, ο οποίος το παίζει τουρίστες αν πρόκειται να κάνει πυρηνικό εργοστάσιο η Τουρκία και να το κάνει η Γαλλία. Αν πρόκειται να τα πάρει ο Ιταλός, ο οποίος έφυγε πρόωρα για να μην τον πιτσιλήσουν τα νερά, δηλαδή από τις ακτεωρούς των Τούρκων. Αν πρόκειται ο Τραμπ, ο οποίος στη μια λέει τους Κούρδους, χτυπήστε εδώ, είμαστε εμείς, και μετά τους λέει τώρα κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε. Μιλάμε δηλαδή ότι δεν έχει και ισχυρούς συμμάχους βάσιμους. Και αν πρόκειται να πληρώνουμε τα βατζιλίκη στο Ισραήλ να μας προφυλάξει από την Τουρκία και να μας πάρουν και τα ενεργειακά αποθέματα, νομίζω ότι ήταν κακή στρατηγική. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει ένα μέρος, να κάνει μια αξιοπρέπεια. Πάρτε και εσείς 30%, εμείς θα πάρουμε το 70%, θα βγάλουμε τα έξοδα φυσικά και να έχουμε τουλάχιστον την ηρεμία μας σε αυτόν τον χώρο. Να επισημοποιήσουμε ότι αυτά είναι. Διότι περί αυτού πρόκειται. Τι θέλουν τα ίμια τη Βραχονισίδα να ταΐσουν 30 κατσίκια. Είναι προφανές τι γίνεται. Και έχω την αίσθηση δηλαδή ότι μπλέξαμε σε μια ιστορία από την οποία ασκώντας δίθεν εξωτερική πολιτική θα μπλέξουμε και με την Τουρκία η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση τρέλας. Η Τουρκία βρίσκεται σε αμόξ σήμερα. Δεν είναι φυσιολογική η συμπεριφορά της. Είναι έτοιμη να χτυπήσει τους πάντες. Είναι φανερό δηλαδή. Χτυπάει εδώ, χτυπάει εκεί. Απειλεί, πάρτε τα στρατεύματά σας, κάνετε ράντε. Διότι λέει ότι αν αφαιθώ χαλαρή, θα με διαλύσουν, θα μείνει κουρδικό κράτος ανάμεσα, αρμενικό κράτος μετά συνεχίζει. Οι πόντοι θα αρχίσουν τις διεκδικήσεις τους κτλ. Κτλ. Αυτά έτσι μια πρώτη εικόνα. Στέλιο. Τώρα μπαριά θέματα δεν βάλαμε σήμερα. Τετάρτη είναι, τι είναι, Μεγάλη Τετάρτη τώρα. Το θέμα δεν είναι το αν το βάλαμε εσύ ή όχι. Και δεν υπάρχει Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Ναι, με τα όποια ζητήματα. Καταρχήν για το Σκοπιανό, εγώ έχω άλλη άποψη ότι δεν θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία που πάει να κάνει ο Τσίπρας με τα Σκόπια, τους Αμερικανούς κτλ. Με το όνομα δηλαδή. Θα έχει τελειώνει, χάρη. Δεν πάει καλά η ιστορία και όχι με ευθύνη Ελλάδος. Η Ελλάδα... Τελειώνει το όνομα, είναι στη διαδικασία του ονόματος. Ναι, ναι, στη διαδικασία του ονόματος. Εάν δεν μπορέσει η Δύση να πείσει ένα κρατήδιο δηλαδή της πλάκας ότι πάρτε αυτό που σας δίνουν τώρα και αφήστε, διότι αυτοί πλέον ξεσάλλουσαν, ζήτησαν από την Ελλάδα να αλλάξει η όρος του συντάγματος. Ναι. Εκεί μας χρωστούσαν, μας πήραν και τον βόδι. Ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς τώρα, τέλος πάντων, με ευθύνη άλλων, διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κανένα, για το όνομα δεν έχει κανένα ενδιασμό. Μπορεί άνετα, το έχει δώσει δηλαδή, η Μακεδονία, άνω κάτω, τι θα είναι κτλ. Αλλά με ευθύνη των Σκοπιανών. Των Σκοπιανών και των Βουλγάρων, οι οποίοι κάνουν παρεμβάσεις οι Βουλγαροί, δεν δίνουμε και πολύ σημασία. Έχει ιδρυθεί κόμμα Βουλγάρικο στην Σκόπια. Ναι, ναι, Σκόπια. Σκόπια. Δεν θα έχει τέλος. Δεν θα τελειώσει η διαπραγμάτευση έτσι όπως την επιθυμεί ο Κοντζιάς και οι λοιποί εδώ. Έτσι. Θα πάμε πάλι σε μία αναβολή ή θα γίνει κάποια συμφωνία
και θα μπουν, πιθανόν να μπουν στο ΝΑΤΟ με μια διεθνή συμφωνία, ξέρω κάτι, θα παρακάψουν κατά κάποιο τρόπο τα... τις ελληνικές αντιρρήσεις. Τις διαδικασίες αυτές, ας πούμε. Αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του αγνοεί την καθολική αντίδραση του ελληνικού λαού στο θέμα αυτό, με την ονομασία. Καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Μια αργία όμως, εντάξει, τώρα δεν είναι. Όταν είναι εμφανέστατη πλέον ότι συζητάει. Ρέστε, τώρα το πρωί πέρασε να πιω έναν καφέ από τον φίλο του Ντίλιγκερ εκεί στην Ελιά και λέει: κοντεύω να σπάσω την τηλεόραση. Σήμερα μπήκανε στο σπίτι στην Βέρεια του Κρυαρά, απέναντι από εκεί που είχαμε το σταθμό Τάσο. Ναι. Πάνω. Ναι. Στο κέντρο της Βέρειας. Μπήκαν μέσα. Τα φτιάξανε. Πάλι καλά, δηλαδή που ο άνθρωπος τη γλίτουσε, δεν ξέρω αν ήταν μέσα ή όχι. Και βγαίνει τηλεόραση και λέει: έχει πέσει η εγκληματικότητα. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Μέρα παραμέρα τον άλλο τον χτύπησαν στο σπίτι. Παππούδες του σιδερώνουν, γιαγιές. Όχι, έξαρση, τώρα πάει ναι. Μέσα σε έξαρση. Δηλαδή, τι μας λες τώρα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι χαμένοι στο υπερπέραν, είναι στο δικό τους κόσμο. Βασίζονται μόνο στην επικοινωνία πουθενά. Τίποτα. Ψέμα. Ψέμα. Είναι τρομακτικό, να πούμε τα τέσπα. Την επόμενη μέρα που ο Τόσκας βγήκε και κατηγόρησε και είπε ότι δεν είμαστε στο Far West, μπήκαν στο σπίτι ενός άλλου οι εγκληματίες και πυροβόλησαν εκείνη τον. Μπράβο. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν βγήκε όμως το σπίτι μου στη Far West. Όχι, δεν κατάλαβα ένα άλλο, μια και το ανέφερε στο θέμα. Δηλαδή έρχεται μέσα στο σπίτι μου κάποιος. Εγώ έχω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου κτλ. Και δεν έχω δικαίωμα εγώ να τον πυροβολήσω και έχει δικαίωμα αυτός να καταστρέψει. Έτσι. Και μετά το δικαστήριο, μετά από 40 χρόνια και μετά από αλλεπάλληλες αναβολές. Τι είναι αυτά που λένε, είναι περίεργα πράγματα. Ακούγονται πολύ περίεργα. Αυτά τα είπε και ο Στέλιος όμως. Γι' αυτό είναι περίεργα. Έτσι. Δεν είπε όμως την επόμενη μέρα που μπήκανε και πυροβόλησαν τον άλλο, δεν είπε όμως μια κουβέντα. Σαν τον Τόσκα κι αυτός. Τώρα θα μάθουν στα κατσίδα, μαθαίνουν καράτε τώρα. Μου έλεγαν, πήγαν στη Σαουδική Αραβία. Πάλι για σένα έφυξε, έτσι. Πήγες στη Σαουδική Αραβία. Πας να εκπαιδεύεις γύρω τους ηλικιωμένους, πας τα αυτοάμυνα. Δουλειά σε βγάζει ο Τσίπρας, άιντε. Πήγες στη Σαουδική Αραβία ένα ζευγάρι με την κόρη τους. Και ξέχασε η κόρη τους την τσάντα στην καφετέρια, σε μια πολυσύχναστη καφετέρια. Φύγανε και έντροποι. Ξέχασε, έχει μέσα τα χαρτιά, έχει και λίγα χρήματα, αλλά τα χαρτιά περισσότερο γιατί ξέρει πού είναι. Γυρίζει πίσω έντρομη. Λέει εδώ, λέει, γιατί ανησυχείτε. Ποιο θα την πάρει. Η ποινή λέει είναι του κόβουν το χέρι. Δεν τολμάει κανείς να κουμπίσει. Όχι τσάντα, αφήστε την εδώ πέρα και πέντε μέρες, εδώ θα την βρείτε. Για έναν πολύ απλό λόγο. Λέει, το χέρι το βλέπεις. Δεν σου χρειάζεται, παραπανήσιο είναι. Ρίξε το σκυλί. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Φτάσαμε σε σημείο να κινδυνεύουμε. Εν μέση οδό και μέρα μεσημέρι. Κάτσε ρε μεγάλε. Έτσι. Σου χρωστάμε τίποτε. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα λέγεται δημοκρατία. Βέβαια. Όταν ο ίδιος ο Φλαμπουράρης με τους φραπέδες έχει 82 αστυνομικούς φύλαξη. Αυτός γιατί έχει. Λέτε, ρε. Αυτός γιατί έχει. Εσύ γιατί τους έχεις ρε. Βεβαίως. Δεν ξέρει καράτη. Θα μάθει τώρα και θα τους διώξει. Μα τι δεν ξέρει, αυτός είναι ο μόνος ένα καράτη. Έτσι όπως είναι ο ατσούμπαλος, δηλαδή φοβάσαι μην σε χτυπήσει περπατώντας. Ακριβώς. Δηλαδή μπήκανε στο σπίτι του Κρυαρά. Πάνω από τον Κρυαρά είναι κάποιο επώνυμο τη πόλη, Μπιζέτα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Όχι, όχι στο σπίτι. Όχι στο μαγαζί, παιδί μου, στο σπίτι πάνω. Στο σπίτι του κυρίου Κρυαρά, δηλαδή. Πήρα. Όχι. Α, σε κάποιο αλλού. Κάτω είναι το μαγαζί του Κρυαρά και πάνω στην πολυκατοικία εκείνη κάποιο άλλο μένει. Μάλιστα. Μπήκαν στο σπίτι κάποιου στην πολυκατοικία, στο κέντρο τη πόλη. Στο κέντρο τη πόλη. Ναι. Δηλαδή πλέον έχουν ξεσαλώσει, δεν είναι ότι πάνε σε κανένα άδειο. Στο βουνό πάνω. Στο βουνό επάνω που λείπουν κτλ. Μπαίνει μέσα στην πόλη. Κάτσε, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά η ιστορία έχει ξεφύγει. Και κάποτε πρέπει και η πολιτεία να τους πει: κοιτάξτε, δηλαδή, κύριε, εδώ είναι οργανωμένη κοινωνία. Θέλεις να ζήσεις μαζί μας, θα είσαι οργανωμένος εδώ, καταγεγραμμένος, τα παιδιά στο σχολείο κτλ. Δεν θέλεις, πάρε τα πράγματά σου από εδώ πέρα και στο βουνό μοναχός. Και εμείς εδώ να κατέβεις κάτω. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Θα είσαι εδώ μέσα και θα κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις και δεν θα πληρώνεις και πινακίδες δεν έχουμε και αυτά. Τι δεν έχεις και δεν έχεις, τι είσαι εσύ. Έτσι είναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Διάλεξε τι θέλεις. Αν θέλεις τα αγαθά μιας οργανωμένης κοινωνίας, θα είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις. Αν δεν τα θέλεις, βεβαίως πάνε στο ποτάμι κάτω. Κάτσε μοναχός, δεν θα πλησιάσεις προς τα πίσω όμως. Δεν θα κάνεις χρήση των αγαθών αυτών που προσφέρει μια οργανωμένη κοινωνία. Υπάρχουν και συσίτια, δηλαδή τόσο πεινάει. Όχι, ούτε συσίτια. Όχι, λέω. Τίποτα. Έτσι. Εγώ δεν κάποτε σκεφτόμουν, ας πούμε, αν δικαιούται ένας άνθρωπος να δηλώσει ότι δεν ανήκω στο ανθρώπινο βασίλειο και ότι ανήκω στο ζωικό. Βεβαίως, αλλά δεν θα έχει ούτε δρόμο, ούτε αεροδρόμιο, ούτε νοσοκομείο, ούτε τίποτα απολύτως. Πήγαινε, ζήσε μοναχός. Άμα θέλεις. Διότι μιλάμε για την οργανωμένη κοινωνία και τα αρνητικά της, έχει όμως και τα θετικά της. Πώς θα γίνει τώρα.
κάποια στιγμή, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δεν γίνει. Ειδικά στο κομμάτι της εγκληματικότητας δεν γίνει. Δηλαδή τώρα να φοβάσαι να είσαι στο σπίτι σου, να φοβάσαι δηλαδή να κοιμηθείς. Μα γίνεται τώρα. Τώρα μην τρελαθούμε. Και να βρεθείς πίσω από τα κάγκελα της φυλακής εσύ, γιατί όταν θα πει ο απατεώνας στο σπίτι σου μέσα, θα πάρεις την καραμπίνα που την έχεις εκεί πέρα νόμιμα αγορασμένη, θα την κάνεις χρήση στο σπίτι σου μέσα και θα βρίσκει τον πελά σου και θα βγαίνει ο Τόσχας και να λέει το κάναμε Φάρο Εστ. Έλεος. Δεν βγήκε όμως την επόμενη μέρα να πει κάτι για τον άνθρωπο εκεί πέρα που χαροπαλεύει. Εκείνος ο άνθρωπος τι έφταιγε, τον μπήκε δηλαδή και ξαφνικά ξύπνησε από το θόρυβο που οι άλλοι ψάχναν εκεί να βρουν τα πράγματά του να τα κλέψουν και τον πυροβόλησαν. Δεν βγήκε ο κύριος Τόσχας να τον συμπαρασταθεί τουλάχιστον, να πει μια κουβέντα. Τι να πούνε τον. Αλλά δεν βγήκε ούτε ο Κυστέλιος να πει μια κουβέντα. Τι θέλετε να κάνετε, για καταλάβω. Ορίστε. Τι μπορεί να το καταλάβω εγώ. Τι θέλετε να κάνετε. Τίποτε, θα πρέπει όποιος περάσει πύλη σπιτιού. Να επιτραπεί η οπλοφορία στην Ελλάδα. Να, όχι, όχι, όχι. Λάθος είναι η εκτίμηση. Όποιος περάσει πύλη σπιτιού, οτιδήποτε πάθει, εάν είναι η συμπεριφορά του παραβατική, να ξέρει ότι φέρει την ευθύνη αυτός, όχι ο ιδιοκτήτης. Μέσα στο σπίτι μου δεν μπορεί δηλαδή να κινδυνεύουν τα παιδιά μου και εμένα να με εγκαλούν γιατί τον πυροβόλησες. Γιατί φοβήθηκε και τα παιδιά μου, απλό. Δεν έχεις καμία δουλειά μέσα στο σπίτι. Πώς θα γίνει. Προστασία της υπάρχει προστασία, ναι, να την έχεις εσύ την προστασία. Εγώ σου λέω ότι κινδυνεύει το παιδί σου. Ήρθε αύριο μεθαύριο, τι μου, ποια προστασία μου λες τώρα και αστειεύεσαι τώρα. Τι δουλειά έχεις μέσα στο σπίτι, είναι στάση λεωφορείου, είναι. Τι δουλειά έχεις εδώ μέσα. Έλατε. Αυτή τη διαφωνή και την κόντρα είχαμε. Γιατί αν, όχι, αν συνέβαινε αυτό και ήξερε ότι μπαίνοντα μέσα σε ένα σπίτι, το πιθανότερο είναι να χάσω τη ζωή μου. Να δεις ότι θα καθόταν απ' έξω σε στάση προσοχής. Θα περίμενε με τις ώρες που όταν ανοίξει. Βεβαίως. Αλλά βεβαίως. Τώρα εδώ μάθαμε, εντάξει, δεν έγινε και τίποτε. Δεν έγινε θα μπουν μέσα δύο μέρες μετά, θα με βγάλουν. Θα εκβιάσω. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Μου λέγανε φίλοι αστυνομικοί. Χάρη, άκουσε. Τι μου λέγανε φίλοι αστυνομικοί. Στη Χαλκιδόνα. Μπαίνουν κάποιοι στο σπίτι ενός για να κλέψει. Την ώρα που μπαίνουν, δεν είναι στο σπίτι κανείς, επιστρέφουν οι ιδιοκτήτες. Προλαβαίνει ο διοκτήτης, κατεβαίνει το αυτοκίνητο και τον προλαβαίνει αυτόν τον κλέφτη έξω από το σπίτι και τον ξυλοφορτώνει. Και τον κάνει μήνυση ο κλέφτης. Μπράβο. Για ξυλοδαρμό. Ναι, ναι, ναι. Και έτρεχε στα δικαστήρια ο άνθρωπος και τιμωρήθηκε, παρακαλώ. Όχι, ρε, εντάξει, δηλαδή φτάνει, είναι εξωφρενικό. Φτάνει, είναι παρατραβηγμένο. Δηλαδή μπήκε στο σπίτι, έτρεξε έξω, τον έπιασε και γιατί τον έδειρε. Να τιμωρηθείς, έλεος. Φτάνει. Έτσι, εντάξει. Έλεος. Λοιπόν, ένα γρήγορο διάλειμμα, αν κάτι δεν έχουμε, αν κάτι θέλετε να πείτε πριν το διάλειμμα, και να επιστρέψουμε για την συνέντευξη αυτή που περιμένουν και πολλοί για να ακούσουν τους σχολιασμούς μας.